Γεια σας, είσαι στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Με όπλο την άμυνα και εξαιρετική απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην Φοντέτα της Βαλένθια με 78-65 και πανηγύρισε την 15η νίκη του στη φετινή EuroLeague. 16 πόντους έβαλε ο πρώτος σκόρερ Κάνανε, 9 πόντους και 11 rebound ο απολογισμός του Peters. Μοναδικές στιγμές στα ξημερώματα στο Staples Center του Los Angeles. 4 χρόνια με το θάνατο του Kobe Bryant, οι Lakers τίμησαν τη μνήμη του, αποκαλύπτοντας το άγαλμά του, το οποίο τοποθετήθηκε έξω από το γήπεδο, στο οποίο μεγαλούργησε ο Black Mamba. Αγγλία, Φινλανδία και Ιρλανδία θα είναι οι τρεις ομάδες που θα βρει απέναντι στη Ελλάδα στον τρίτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας του Nations League. Η κλήρωση διεξήχθη στο Παρίσι, παρουσία του εμβληματικού αρχηγού Γιώργου Καραγκούνη. Την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2027 σφραγίζουν σήμερα και τυπικά ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου. Έπειτα από την προφορική συμφωνία του Ρουμάνου τεχνικού με τον πρόεδρο του δικεφάλου Ιβάν Σαββίδη τις ημέρες των Χριστουγέννων, ο Λουτσέσκου θα βρεθεί στην Τούπα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Πάμε τώρα να δούμε τι ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε αναμετρήσεις από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μια προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.